το βράδυ, Τόμα γύρισε από τη δουλειά. Κάναμε υπερορίες τώρα για ένα πολύ σημαντικό project που έπρεπε μέχρι τη Δευτέρα να παραδοθεί στον πελάτη. Μου είπε ότι ύστερα από τόσο καιρό και ακόμα δεν έλεγα να στρώσω το σεντόνι σωστά από τη δική του μεριά, έτσι ώστε να πέφτει ακριβώς το πάνω σέντονο στο κάτω σέντονο. Το ότι δεν του έδινα τη σημασία που του άξιζε. Ότι συνεχώς τον μείωνα, ότι δεν τον υπολόγιζα. Ότι ποτέ μου σε τίποτα δεν τον υπολόγιζα. Ότι την πάρτι μου μόνο. Ότι συχνά τον έκανα να βγαίνει έξω από τα ρούχα του και να φέρεται από τα πάλες και ήταν κανένας απολύτιστος. Ότι τον ανάγκαζα με τη συμπεριφορά μου να. Ότι δεν καταλάβαινα αλλιώς. Ότι τον ανάγκαζα να πέσει σε αυτό το επίπεδο. Ότι μου άρεσε να τον βλέπω εκεί χαμηλά. Μάζεψε όπως μια βαλίτσα ρούχα. Κατέβηκε με φορά τη σκάλα, άφησε τη βαλίτσα στην είσοδο. Όρμηξε πάλι στις σκάλες με τα τέσσερα, βρίζοντας, βράζοντας. Κάτι τελευταίο ήθελε ακόμη να μου πει. Έμεινε η βαλίτσα κάτω. Βάρεσε την πόρτα, πέταξε ό,τι βρήκε στο πάτωμα, στα τζάμια, σε μένα. Με έπιασε δυνατά από τους ώμους, ότι δεν τέντωνα σωστά το σεντόνι. Με κούνησε μπρος πίσω, μου έσφιξε με το ένα χέρι τα μάγουλα, με το άλλο. Κατάφερε να περάσω το κεφάλι μου κάτω από το χέρι που με κρατούσε εγκλωβισμένη στον τοίχο. Βρήκα μπροστά μου τη δοσκέρα και την πέταξα στο κεφάλι. Με έστησε ξανά στον τοίχο. Από το κεφάλι του έτρεχαν αίματα. Με τράβαγε δυνατά από τα μαλλιά. Με λάνιασε ο δεξιός καρπός μου, μούδιασε, πια δεν τον ένιωσα. Έβριζε, έφυγε, έκλαιγε, τίποτα δεν ένιωσα. Μέχρι να χύσει σκεφτόμουν. Θα κλειστώ στο μπάνιο μετά, θα περάσει. Θα ανοίξω τη βρύση να τρέχει. Θα το κάνω εγώ να περάσει. Και ο κύκλος γύρναγε. Και αυξανόταν λίγο-λίγο η ένταση. Και ύστερα η έκρηξη, οι φωνές, οι βαλίτσες, ο τοίχος. Και ύστερα οι αγκαλιές και τα δάκρυα και τα μέλια. Είσαι τρελή. Θεέ μου, πώς ζω με μια τρελή και δεν σε κλείνω μέσα. Παραμιλούσα. Άνοιγα τις βρύσες και ξεχνούσα να τις κλείσω. Ένταση δίχως φασαρία. Στο τέρμα η βρύση. Βουβή από συμπίεση. Μια ήσυχη έκρηξη νερού. Ποιος άντρας αντέχει με μια τόσο ψυχρή γυναίκα στο κρεβάτι του. Ψυχρή και άοσμη σαν το νερό, γινόμουνα νερό, ρευστή, με κατεύθυνση την αποχέτευση, μονόδρομος. Χωρίς να χρειάζεται να αποφασίσω μπροστά που θα πήγαινα. Ένα με την προδιαγεγραμμένη πορεία του νερού, έρεα μέσα στις ολινώσεις. Έπαιρνα το σχήμα τους πίσω από τους τοίχους, κάτω από τα πατώματα. Διάφανο. Το τυπικό πλαίσιο του οικογενειακού σφαγείου στην επαρχιακή καθημερινότητα κλειστών κατά βάση κοινωνιών, από όπου αναδύονταν οι κακοφορμισμένες συγκλονιστικές ιστορίες της, εδώ πρώτον γιγαντώνεται μικροσκοπικά και δεύτερον έρχεται μακροσκοπικά να συναντήσει τη μεγάλη φρικιαστική του εκδοχή, το ατέλειωτο σφαγείο της ιστορίας. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς με δύο λόγια το απότομο πέρασμα, σχεδόν άλμα της Ελεπίδου από το καθημερινά εφιαλτικό και αφαιρετικά ακαριαίο, στο πολυπρόσωπο, διαλεκτικό και κατ' επανάληψη τρομερό και αποτρόπαιο. Στα διηγήματα διακρίνονταν ήδη τα αφηγηματικά προσόντα της Ελεπίδου, δημιουργία χαρακτήρων, αιμονής, εσωθερές εικόνες που μόλις αφήνουν κάποια χαραμάδα ελπίδας στον αποφανισμένο κόσμο μας. Εδώ τώρα η Τσελεπίδου ανοίγει πανιά για τη μεγάλη περιπέτεια του πιο αντιφάκου και μακροβιότερου στη συνεχής μεταμορφώσεις του λογοτεχνικού είδους της νέας εποχής. Για τον ωκεανό του μυθιστορήματος, για μια ανοιχτή και φυγόκεντρη σύνθεση. Στον ασυνάρτητο αιώνα μας, γιατί δεν είναι ο 21ος που ανέκρινε δυστοπικά, αλλά ο 20ος που δεν έδεισε ποτέ, αυτός είναι και πάλι ο δικός μας αιώνας. Το μυθιστόρημα της Ελεπίδου έρχεται να παρακολουθήσει τις διαπλεκόμενες μικροϊστορίες μιας οικογενειακής σάγκας, την ώρα που δίπλα περνά καμαρωτή, η βία, η μεγάλη του αδερφή, η ιστορία, σαρώνοντας τα πάντα. Ο Στράτος έγινε καλαγός. Χωρίς τίποτα να πει, χωρίς, βουβός, πάει, έρχεται, έρχεται, μου αφήνει κάθε τόσο ένα-δυο σκουλικάκια στο στόμα. Είναι άγρια εσείς κανείς να ακούει τον άνθρωπο που έχει σκάψει τις λέξεις για να φτιάξει αυτό το βιβλίο και να διαβάσει αυτά τα κείμενα. Που είναι όμως γράψουμε οτιδήποτε ή διαβάσουμε οτιδήποτε, υπάρχουν πάντα κάποια άνθρωποι που μας εμπνέουν. Θα είναι κάποιος δάσκαλος, θα είναι κάποια δασκάλα, θα είναι κάποιος καθηγητής, θα είναι κάποια καθηγήτρια, μα πάντα υπάρχουν αυτοί. Και ευτυχώς που υπάρχουν. Υπήρξε και για την
Και η ατζέντα πήγε μια τέτοια. Αλλιεύω λοιπόν από μια συνέντευξη που έχει δώσει στην εφημερίδα των συντακτών. Υπότιτλοι και τελευταία φορά στο σχολείο που μου αποκαλύφθηκε το θαύμα τη λογοτεχνία ήταν όταν ο φιλόλογο τη Τρίτη Γυμνασίου μα μίλησε για το τι πραγματικά θα είναι να πει ο ποιητή. Τι είναι αυτό που παλεύει να βγάλει από μέσα του, συστήνοντά μα έργα που συγκαταλέγονται ακόμη στα αγαπημένα μου. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε αυτόν τον άνθρωπο, στον φιλόλογο Λίδα Σαρκουτζή. Ο λόγο σε εσά. Εγώ θα μιλήσω και ως φιλόλογος της Βίγκης και μετά και ως φιλόλογος θα κάνω κριτική στο έργο του, ποιος είναι. Βλέπω και αρκετούς εδώ στις μαθητές Βίγκη. 1989-1990, φιλόλογος στο 4ο γυμνάσιο, αναλαμβάνω να διδάξω αρχαία ελληνικά κείμενα με ελληνικά κείμενα και έκθεση σε δύο τμήματα της Τρίτης Γυμνασίου. Στο γάμα 4 που ήταν η Βίκη, πήγα σε ένα τμήμα λοιπόν διαφορετικό από αυτά που είχα συναντήσει, γιατί δεν ήμουν και νέα καθηγητρία και εμπειρία. Τι ήταν αυτό το διαφορετικό λοιπόν που υπήρχε στο τμήμα? Αγαπιόντουσαν μεταξύ τους. Ήταν ενωμένοι, αλληλοϋποστηρίζονταν, μοιάζονταν, σκέφτονταν και βέβαια ήταν και την εφηβική αταξία. Η Δίκη, η Μαργαρίτα, η Έφη, η Όλγα, η Θεανό, η Ελένη, ο Λευτέρης, ο Απόστολος, ο Δήμος, ο Τάσος, ο Νίκος, να μην σας κουράζουμε πολλά ονόματα, ήταν αυτοί, μερικοί από αυτούς τους μαθητές. Θυμάμαι βέβαια και έξω από το σχολείο, επειδή είχε πει και όλο το θέμα, κάποιες αποκριές είχαν έρθει στο σπίτι, 25 άτομα, θυμόσαστε, καρναβάλια, και το χάρηκα πάρα πολύ. Μπαίνοντας λοιπόν αυτή την πρώτη φορά στο τμήμα, βλέπω στο τελευταίο φρανείο προς το παράθυρο, τότε συστεγαζόταν το 4ο γυμνάσιο με το 5ο 10ο δημοτικό. Μια όμορφη, λεπτή, ψηλή, με ένα λαμπερό βλέμμα κοπέλα, με ένα πρόσωπο χαμογελαστό και μια πολύ έξυπνη παρουσία. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας κατάλαβα ότι είχα να κάνω με ένα αγνό, αυθόρμητο, εκδηλωτικό παιδί, πρώτη μαθήτρια, χωρίς όμως ό,τι επίδειξε αυτής της πρωτιάς. Αισιόδοξη, χαρούμενη, ταπεινή, ελεύθερη, ακομπλεξάριστη. Δίκη φορούσες γυαλιά και είχες και σιδεράκια. Ας το πω και αυτό, ναι, αυτό δεν την σταματούσε όμως πουθενά. Και κυρίως ήταν συμπονετική με τους αδύνατους μαθητές και με κάποια παιδιά μας εντάξει που είχαν προβλήματα και η Δίκη έτσι και όλα τα παιδιά μαζί. Ήταν ευγενική και με αγωγή. Οι γονείς της πρέπει να είναι πολύ υπερήφανοι, η αγωγή της. Και βέβαια αυτό που την διέκρινε ήταν το υπέρ του δικαίου, να μην γίνει καμία αδικία μέσα στην τάξη. Και όταν ήρθε η ώρα που κάναμε την απολογία του Σοκράτη και από τις συζητήσεις και από την ερμηνεία και τις προσεγγίσεις, κατάλαβα ότι δεν θα γίνει νομικός στην τρίτη περίπτωση. Δεν εξεγέρασα σε αυτό. Το θυμάμαι, ναι, ναι, έχουμε ήδη, όσοι είναι εδώ συνάδελφοι, ξέρουμε, θυμόμαστε πολλά πράγματα. Θυμάμαι ότι κάναμε κουβέντες και στα διαλύματα και στα νέα ελληνικά για το Μαρκές. Είχαμε αρχίσει να διαβάζουμε για τον Όρουελ και το Σεφέρι Έντερ που εγώ λάτρευα αγαπούσα και στεκόμασταν περισσότερο. Στο μάθημα της έκθεσης ξεχώρισα τη γραφή της Βίκης, γιατί ήταν δυνατή γραφή. Στην τρίτη γυμνασίου τα παιδιά, τουλάχιστον τότε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τώρα, έγραφαν περιγραφικές εκθέσεις, αλλά τους δίναμε έτσι και μία δυνατότητα να στοχαστούν, να προετοιμαστούν, γιατί πήγαιναν στο Λύκειο την επόμενη χρονιά. Τώρα λοιπόν επίσης τι θυμάμαι. Θυμάμαι ένα θέμα έκθεσης. Τίτλος. Ζητούσε η έκθεση ένα σπίτι που γκρεμίζει. Παίρνω την έκθεση της Βίκης στο χέρι μου, το διαβάζω, τι περιγραφεί. Όλες οι αισθήσεις μου λένε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα πνιγεί και από τη σκόνη του σπιτιού που γκρεμίζονταν. Αλλά εκεί που πραγματικά δεν το ξέχασα, είναι το σημείο που η μπουλντόζα ρίχνει έναν τοίχο, πέφτει πάνω σε μια ντουλάπα και έλεγε η Βίκη, άνοιξε.